Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με αναστάσιμες ευχές προς όλους, προκειμένου ελπίζοντας να κατευνάσω αυτό που παρακολουθήσαμε και λίγο πριν, το σκόπιμα ναρκοθετημένο και ανθρωποφαγικό περιβάλλον εντός και εκτός της αίθουσας, με δημόσιες on camera παραστάσεις, με λέξεις βαρύγδουπες και προσβλητικές, χωρίς έρκος οδόντων και φυσικά χωρίς προτάσεις, πέραν των διαπιστώσεων εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Συνεχίζω, επισημένοντας πως το νομοσχέδιο, εισαγωγικά το οποίο συζητάμε, αποτελεί μια σημαντική τομή και την οργάνωση και τη λειτουργία κρίσιμων τομέων του κοινωνικού κράτους, σε δύσκολες βέβαια συνθήκες, επιθετικού νεοφιλελεύθερου πλαισίου. Προχωρώ λέγοντας ότι είναι κοινώς αποδεκτό ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα ως έχει είναι ανορθολογικό, άδικο, μη βιώσιμο οικονομικά, λόγω της κακοδιαχείρισης και της πελατειακής λογικής του παλιού πολιτικού συστήματος, η οποία οδήγησε σε σταδιακή εξαέρωση των βαθμιδικών των ταμείων, αλλά ακόμη και λόγω του δημογραφικού ζητήματος, της μαζικής ανεργίας, της μαύρης και αδήλωτης εργασίας που εκτοξεύτηκαν στους μνημονιακούς χρόνους. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την ψηφισμένη στη Βουλή Μνημονιακή Συνθήκη τον Ιούλιο του 2015, να θυμίσω, με ευρεία πλειοψηφία για εξοικονομήσεις της τάξης 1% του ΑΕΠ στο ασφαλιστικό, στο φορολογικό και στα δημοσιονομικά έως το 2018, η κυβέρνηση και η χώρα έρχονται αντιμέτωπες με το εξής δίλημα. Μεταρρύθμιση με κοινωνικό πρόσημο, εφαρμογή ενιαίων κανόνων και τελικά αποφυγή οριζόντιων μειώσεων ή τυφλή εφαρμογή του μνημονίου. Κατάργηση του ΕΚΑΣ χωρίς υποκατάσταση από ισοδύναμα μέτρα. Εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τα επικουρικά ταμεία αποκλειστικά με μείωση των συντάξεων. Μη επέμβαση στις δομικές αιτίες που δημιουργούν ελλείμματα με ορατό τον κίνδυνο της κατάρρευσης των ταμείων. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκρίνουμε την πρώτη επιλογή, σε αντίθεση με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, και εδώ εξίζει νομίζω να αναφερθεί η πρόσφατη τοποθέτηση και του κυρίου Βορύδη αλλά και άλλων, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ δήλωσε πως η μείωση μισθών και συντάξεων, για άλλη μια φορά, δεν είναι ταμπού και επιπλέον είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος που εμπιστεύονται οι δανειστές, φανερώνοντας την πολιτική ατζέντα της Νέας Δημοκρασίας, η οποία παραδοσιακά πλέον συμπλέει με εκείνη συγκεκριμένης μερίδας των δανειστών. Εμείς λοιπόν, όπως είπα και πριν, προκρίνουμε την πρώτη επιλογή μέσω της ριζικής αναδιάρθρωσης του ασφαλιστικού συστήματος, συγκρατώντας ως και οφείλουμε παράλληλα τη δημοσιονομική δαπάνη με τρόπο όσο το δυνατόν πιο κοινωνικά και ταξικά μεροληπτικό. Στόχοι μας υπόθηκαν και από τους προηγούμενους ομιλητές, η διασφάλιση των κύριων συντάξεων, η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς για τους σημερινούς συνταξιούχους και μετά το 2018, η στήριξη των χαμηλόμισθων συνταξιούχων με μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης, ικανά να διαμορφώνουν στοιχειώδεις συνθήκες κοινωνικής προστασίας και επίπεδο διαβίωσης, ο επανακαθορισμός των επικουρικών συντάξεων ώστε να αποφευχθούν οριζόντιες μειώσεις, η θεσμοθέτηση της εθνικής σύνταξης, η οποία έχει συνδεθεί ρητά με το εκάστοτε όριο της φτώχειας και χρηματοδοτείται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και κυρίως συνδεδεμένη με ρήτρα ανάπτυξης, η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, η οποία πέραν της εξοικονόμησης του κόστους μέσω του ελέγχου και της περιστολής λειτουργικών δαπανών, σηματοδοτεί την ουσιαστική ενοποίηση των κανόνων κοινωνικής ασφάλισης, αναιρώντας την πράξη ανισότητες μεταξύ των ταμείων των πολλών και των ευγενών ταμείων, δηλαδή των ταμείων των λίγων. Επιδιώκουμε συνεπώς να αλλάξουμε ριζικά όσο μπορούμε στις συγκεκριμένες συνθήκες το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, αντιμετωπίζοντας δραστικά το καθεστώς πολυνομίας, ανεπάρκειας και διακρίσεων που επικρατεί σήμερα, μετατρέποντας το συνταξιοδοτικό σύστημα σε ένα καθολικό, αναδιαμετικό σύστημα με ενιαίους κανόνες και αρχές για όλους και για όλες. Καλεστήκαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα εκρηκτικό πρόβλημα μέσα σε ένα ασφικτικό περιβάλλον. Και ύστερα από πολύμινες διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, το νομοσχέδιο που φέρνουμε στη Βουλή περιέχει ευνοϊκές ρυθμίσεις για αρκετούς από την κοινωνική πλειοψηφία σε πείσμα των πιο ακραίων των δανειστών, των αγορών αλλά και της αντιπολίτευσης. Κερδίζουν οι χαμηλόμισθοι, η πλειοψηφία των ασφαλισμένων με μισθό 1.000 ευρώ που θα έχουν ποσοστό αναπλήρωση του μισθού τους από την κύρια σύνταξη 85% στα 42 χρόνια ασφάλισης, ενώ το 90% των ήδη υπαρχόντων συνταξιούχων δεν θα έχει καμία μείωση στη σύνταξη. Επίσης, οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με
ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, οι επιστήμονες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, οι νέοι επαγγελματίες και επιστήμονες, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, αλλά 2 λεπτά, λόγω μεταβατικής περιόδου χαμηλότερων εισφορών, η πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου, επίσης οι συνταξιούχοι με αθρηστικές αποδοχές μέχρι τα 1.170 ευρώ, ενώ χωρίς ουσιαστικές μεταβολές παραμένει και το ασφαλιστικό πλαίσιο μέχρι το τέλος της χρονιάς για την ευάλωτη ομάδα των ανθρώπων με αναπηρία, ενώ προβλέπεται και αναλυτική συζήτηση περαιτέρω με τη συμμετοχή της ΕΣΑΜΕΑ. Περνώντας στον άλλο πυλώνα της μεταρρύθμισης, τις αλλαγές που αφορούν το φορολογικό, παρά τα πρωτοσέλιδα και τις κορώνες για την επερχόμενη φορολογική καταιγίδα, αναφέρω συνοπτικά πως το 87% των μισθωτών θα έχει μείωση φόρου έως πολύ μικρή επιβάρυνση, η όποια επιβάρυνση θα συγκρατείται κάτω του 1% για τα χαμηλά εισοδήματα, ενώ προβλέπεται και ελάφρυνση των μεσαίων εισοδημάτων από 28 έως 43.000 ευρώ, επειδή υπήρξαν τα συνήθη υποζύγια στη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων. Ωστόσο, τα μεγάλα εισοδήματα θα επιβαρυνθούν έως 5%, ρύθμιση που είναι κοινωνικά δίκαιη και επιβεβλημένη, ώστε να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω τα χαμηλά στρώματα, ενώ προβλέπεται και αύξηση των συντελεστών, τελειώνω σε 1 λεπτό, σε εισοδήματα από ενίκεια μεγαλομεσαίας και μεγάλης αξίας, ενώ και τα μερίσματα και οι τόκοι θα φορολογούνται αυτοτελώς με 15%. Εδώ φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια φορολόγησης του κεφαλαίου. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως η κυβέρνηση έδωσε σοβαρές μάχες στη διαπραγμάτευση με τους διανυστές από μειονεκτική θέση, πετυχαίνοντας κάποια βασικά πράγματα όπως την προστασία των κύριων συντάξεων, τη μεταρρύθμιση στις επικουρικές συντάξεις να επηρεάσει μόνο το 10% των συνταξιούχων και να μην επιτευχθούν νέες οριζόντιες περικοπές των συντάξεων που θα επηρέαζαν και τους σημερινούς και τους αυριανούς συνταξιούχους. Συνεπώς, η πρότασή μας, που έχει γίνει δεκτή μετά από κοπιώδεις διαπραγματεύσεις, αλλά και με κάποιες υποχωρήσεις έναντι υπέρτερων αντιπάλων, αποσκοπεί στην ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλισμένων, τον εξορθολογισμό του συστήματος και την εξοικονόμηση δαπανών δεδομένης της δημοσιονομικής πραγματικότητας που βιώνει η χώρα μας, χωρίς όμως να επιβαρύνονται αυτοί που έχουν τόσο επιβαρυνθεί από την κρίση τα τελευταία χρόνια με προσπάθεια εξασφάλισης κοινωνικής και διαγενειακής δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Τσούφη. Παρακαλώ.